Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Είμαστε εδώ και αυτή τη βδομάδα για να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα που έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά και σε αυτά που μας απασχολούν και που πρέπει να ξέρετε στο ξεκίνημα της δικής σας ημέρας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα ρίξουμε μια ματιά αρχικά να πούμε πως ο καιρός αυτή τη στιγμή Κυριακή κυμαίνεται γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Αρχή της εβδομάδας, λοιπόν, και επέστρεψε και η Έλενα. Ναι, επέστρεψα μετά από την γρήπη αυτή που με ταλαιπώρησε, από ότι συζήτησα και με άλλους που είδα γενικότερα, ότι πολλοί κόσμος έχει αρρωστήσει από αυτή την ίωση, αν μπορούμε να το πούμε, που υπάρχει. Εντάξει, βέβαια είναι και η θερμοκρασία πολύ χαμηλή. Ήρθε ο χειμώνας επιτέλους. Σήμερα η θερμοκρασία κυμανθεί από 10 βαθμούς, από 11 βαθμούς έως και 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Και να πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 18η ημέρα του Νοεμβρίου. Λοιπόν, το 1626 τίθεται ο θεμέλιος λίθος της νέας βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Το 1902 τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο μεγάλων παρατάξεων, Δελιγιανικών και Θεοτοκικών. Αργότερα το 1916, απόβαση συμμαχικών αγημάτων στο Φάληρο και συγκρούσεις με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρισμένη στα κράτη των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Αργότερα το 1990, 2.575 επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και 99 νομπελίστες, υπογράφουν έκκληση για τη σωτηρία της Γης, η οποία εκτιμούν πως αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα την προοπτική της κατάρρευσης. Το 1999, λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton, ζητά συγγνώμη για τη στήριξη από τη χώρα της Χούντας των Συνταγματαρχών. Έφταιγε, όπως είπε, ο ψυχρός πόλεμος. Με αυτή έτσι δικαιολογήθηκε. Το 2004 ανακοινώνεται η απόφαση του εφετείου, βάσει της οποίας η ΑΕΚ σώζεται οικονομικά και υπαγόμενη στο άρθρο 44. Τώρα έχουν και το γήπεδο που φτιάχνεται σιγά σιγά, οπότε το όνειρο νομίζω γενικότερα όλων των φιλάθλων της ΑΕΚ πραγματοποιείται μετά από χρόνια. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις σημαντικότερες γεννήσεις. Ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα? Το 1787 γεννήθηκε ο Λουί Ντανγκέρ, ο Γάλλος ζωγράφος, γιατρός και πρωτοπόρος της φωτογραφίας. Το 1838 ανακάλυψε μια μέθοδο εμφάνισης φωτογραφιών χωρίς αρνητικό, που ονομάστηκε δαγεροτυπία. Το 1906 γεννήθηκε ο Άλεκ Ισηγόνης, ήταν ένας ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Ενώ το 1907 γεννήθηκε ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ήταν ένας κουβανός κιθαρίστης και συνθέτης που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ του Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά γκράμι ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Να δούμε όμως και ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1830 πέθανε ο Γιώχαμ Άνταμ Βάισχαουπ, ο γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέκτας των Ιλουμινάτη, ή όπως είναι πιο γνωστή, υπεφωτισμένη. Το 1962 πέθανε ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Ενώ το 1985 πέθανε ο Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας, ένας από τους γνωστότερους ρεμπέτες. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Κυριακή. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Θέατρο παραλόγου στα ΑΕΗ. Σε ομοιρία φοιτητές, αυτή την εβδομάδα κρίνεται η τύχη του εξαμήνου. Παρέμβαση για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ενός δολοφονία χρυσαυγητών, παλιοσυρά της τρομοκρατίας, ο συντάκτης της προκήρυξης. Εδώ Πολυτεχνείο, 40 χρόνια μετά, ο αγώνας συνεχίζεται.
Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Λίστα ντροπή στην Τρόικα. Νέα μείωση εισοδημάτων παραδίδει σήμερα η κυβέρνηση. 19.000 προσλήψεις σε τρεις τομείς. 7 χρόνια αναγνώριση πλασματικών. Ενώ στόχος κάθε χρυσαυγίτης και συνοδοιπόρος, προκήρυξη απειλή μετά τη διπλή δολοφονία. Στην εφημερίδα Τα Νέα, η βρώμικη ιστορία επαναλαμβάνεται τώρα ως φάρσα. Ο Τσίπρας κήρυξε προσκλητήριο αποστασίας. Ευάγγελος Βενιζέλος Τα Νέα απροκάλυπτη και αγοραία πρόσκληση. Μπρος Γκρεμός και πίσω Μέρκελ. 2-3 μεγάλα μαχαίρια στις δαπάνες απαιτεί η Τρόικα. Προκήρυξη προαναγγέλουν και άλλα τυφλά χτυπήματα. Και στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική, λίστα με 13 παρεμβάσεις στο νέο προϋπολογισμό. Σε μία εβδομάδα η κατάθεση προσφορών, διαφορά 700 εκατομμύρια ευρώ με την Τρόικα, βήματα προσέγγισης με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ύψος του δημοσιονομικού κενού. Καθυστερεί η συμφωνία HP με Τρενοσέ και Κόσκο. Τα ξένα φαντ δεν κοιτούν προς την εναλλακτική αγορά. Και πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σύνταξη με 35 ετία, ακόμη και πριν από τα 58. Τα μυστικά για γρήγορη έξοδο σε όλα τα ταμεία. Ποιοι μπορούν και οι παγίδες στις αποδοχές. Απόσταση 400 εκατομμυρίων ευρώ για συμφωνία με την Τρόικα. Ποια διαρθρωτικά μέτρα δέχεται η κυβέρνηση και τι απορρίπτουν οι δανειστές. Η τραγική ιστορία μια οικογένειας από τη Συρία. Ενώ λουκέτο τα βράδια στο πεδίο του Άρεως. Πάμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Ληστεία με ωραία λόγια στα ακίνητα. Με χονδροειδή ψέματα ο Στουρνάρας εξοραίζει τη σκληρή πραγματικότητα. Πυρετός στο Μαξίμου για το κενό με την Τρόικα. Ίστατο χαίρε στον υπερίδη της ΣΕΟΚΑ. Ενώ νέος γύρος καταιγίδων από σήμερα το βράδυ. Επαναστατική ρουτίνα. Θάνατος σε όποιον ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Στην εφημερίδα των συντακτών, διαδοχική ασφάλιση. Τι ισχύει αν έχετε διαφορετικά ταμεία. Ποιοι θίγονται από τις περικοπές. Πάρτι με τους εργολάβους. Ενώ παίρνουν νέα μέτρα για την κοινωνία, δίνουν δισεκατομμύρια για αυτοκινητόδρομους. Προωθούν λεόντιες συμβάσεις για τους οδικούς άξονες και εξασφαλίζουν τους κατασκευαστές. Τους δίνουν τα έσοδα από τα διόδια έως το 2014. Μεγαλειώδη συγκέντρωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα μεγάλο ποτάμι. Ενώ στην εφημερίδα Εσπρέσο, μακριά από αυτόν τον παπά, ο ποιμένας δεν ανήκει σε καμία εκκλησία, ούτε στο Άγιο Όρος. Τον έδιωξαν από τη Χαλκίδα και ήρθε στην περιοχή μας. Εδώ γυμνό Πολυτεχνείο, χωρίς παρατράγουδα η πορεία στην Αθήνα, εκτός από το στριπτής δύο ανδρών στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ας περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών. Και ξεκινάμε με τη Sport Day. Στην εφημερίδα Sport Day με οδηγό τον αρχηγό. Παναθηναϊκός ξεχωρίζει το καρέ. ΠΑΟΚ ενισχυμένος ο Στέφενς. Football League. Μπορεί και με 10. Στην εφημερίδα Live Sport. Πάω προχώρα, επέστρεψε ο Εξάστορος 90-65 στον Πανιόνιο. Τρόμαξαν με λάσμε. Και πάμε στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ, ΑΕΚ 5 Αστέρων. Ξεμπούκωσε η Ένωση με πολύ καλή μπάλα στο δεύτερο μέρος και ωραία γκολ. Τρίμπαλο ο Ντακόλ, ενώ αυτό θέλει ο λαός και σωστός ο Δέλλας. Στα αποδυτήρια για πρώτη φορά ο Τίγρης, στην κορυφή με άνεση. Στην εφημερίδα Πρωτοαθλητή σε όλα, η μεγάλη νίκη του Χωσέ. Πήραν φωτιά τα μπλοκάκια των μάνατζερ, νούμερο 2 μετά τον Μήτρογλου. Πόσο Χολέμπας κέρδισε τον εαυτό του, έπεισε τον Μίτσελ και διαπρέπει παντού. Αποθέωση από Σαβιόλα. Ο Ρομπέρτο μπορεί και στην Μπάρτσα. Ενώ εκστρατεία στο Παρίσι και ο Βάης γυρίζω με τρελή όρεξη. Πάει για το 6 στα 6 στο Ρέθυμνο Ολυμπιακός σε επικίνδυνη έξοδο σήμερα. Θέλει νίκη αλλά και πιστική εμφάνιση. Στην εφημερίδα Goal News, το παιχνίδι της ζωής του, παίρνει μπροστά. Η ΑΕΚ βρήκε το ρυθμό στο δεύτερο, 5-0 στον Άγιο Νικόλαο. Λαχτάρα με λάσμε. Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στην επανάληψη 90-65 στον Πανιόνιο, αλλά ο Πεδουλάκης δεν το χάρηκε λόγω του Γκαμπονέζου. Στην εφημερίδα Η Πράσινη της Δευτέρας, απίστευτος γκίστ, μαέστρος ο Μίτσος. Δεν καταλαβαίνει Χριστό, πάγωσε το ΟΑΚΑ με λάσμε, αλλά το θηρίο δεν μασάει με τίποτα.
Πάμε και στην εφημερίδα Το Φως της Δευτέρας. Κρίσιμος μήνας για θρύλο. Τα 4 και 3 σημεία που κάνουν διαφορά στο διπλό φάκελο Μίτρογλου και Ρομπέρτο. Το Μουντιάλ θα είναι ερυθρόλευκο. Σάντος, παίξε μπάλα. Ενώ πρώτος ο Ολυμπιακός Βόλου και τρένο η νίκη του Βόλου 3-0 στην Καβάλα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Γαύρος. Η προκήρυξη πώς άλλαξε τον Μίτρογλου. Ο Μίτσελ βρήκε το κουμπί του, αλλά και του είπε δύο μεγάλα μυστικά. Είχε διαχειριστεί στην Χετάφε τον Σολδάδο και στη Σεβίλη τον Εγρέδο. Φόρ που μοσχοπουλήθηκαν στην Αγγλία. Έχω να κάνω πολλά, δήλωση με νόημα του Ρομπέρτο. Ενώ οι μονομαχίες εν όψη Παρί Ολυμπιακού, το site της UEFA αντιπαραθέτει Ιμπραήμοβιτς Μίτρογλου και Συριγκού με Ρομπέρτο και Μότο με Σαβιόλα. Τι λένε για Σαλίνο, παίζει καλύτερα από τον Τωροσίδη της τελευταίας διετίας. Αυτή ήταν και η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών αθλητικών εφημερίδων και ας περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoungla.gr. Το πρώτο πρωτοσέλιδο, η ώρα του λογαριασμού. Ραντεβού τουρνάρα Τρόικας με στόχο να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο. Στο δεύτερο λοιπόν πρωτοσέλιδο, αεροπορική τραγωδία, συντριβή αεροσκάφους Boeing με 50 νεκρούς στη Ρωσία. Το τρίτο πρωτοσέλιδο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, 1973-2013. Το σύνθημα, μετά από 40 χρόνια, παραμένει το ίδιο. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα της νούμερο 1 ηλεκτρονικής σελίδας zoungla.gr. Εμείς εδώ από την πρώτη ανάρτηση και από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoungla.gr.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα αρχίσουμε να αναλύουμε την ατζέντα της ημέρας, να δούμε τα γεγονότα που μας απασχολούν όλους σήμερα. Εχθές ήταν και η επέτειος του Πολυτεχνείου, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν. Να θυμίσουμε μέχρι τότε τους τρόπους επικοινωνίας Κυριακής στον κόσμο. Πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας άλλωστε. Να επικοινωνήσετε λοιπόν μαζί μας στο 211-55-50-500. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, αλλά και στο Facebook πρώτη ανάρτηση και στο Twitter. Και στο Twitter. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Πρώτη ανάρτηση λοιπόν. Έχουμε και Twitter, έχουμε και Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να σας απαντάμε, να σας ακούμε, να ακούμε τα σχόλιά σας, να ακούμε τις καταγγελίες σας και επίσης με μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τα βίντεο που μας στέλνετε για να παίξουν ως βίντεο της ημέρας. Το σημερινό βίντεο λοιπόν μας το έστειλε ο Νίκος, ο φίλος μας ο Νίκος, ο διαδικτυακός μας μάλλον φίλος Νίκος, και ουσιαστικά ο τίτλος που το χαρακτήριζε είναι «Η προσπάθεια του πάστορα». Από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται ούτε περί φάρσας, ούτε κάποιο αστείο, δεν φαίνεται να είναι κάποιο αστείο. Το παρακάτω βίντεο που θα δούμε κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και είναι ουσιαστικά η προσπάθεια ενός πάστορα στην Αμερική να φέρει στην αγκαλιά της Εκκλησίας τους νέους ανθρώπους. Ναι. Τώρα το, πώς το πούμε, αν τα κατάφερε ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Βέβαια, η προσπάθεια δεν ήταν και η πιο πετυχημένη. Ας πάμε να δούμε το βίντεο της ημέρας και επιστρέφουμε. Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Woo! He's a life changer, miracle arranger. Born to the virgin mom in a manger. Water to wine, he's a drink exchanger. And he died for your sins. I preach the word, that's my gig. And I rhyme better than Notorious Big. All the other MCs, I wish them well. But if you live in sin, you burn in hell. Now I'ma pass the mic to my lovely wife. She's a fly MC and the light of my life. So the bust a rhyme without further ado. Take it away, Mary Sue. Jesus Christ is my nigga. He's the son of the original G. And he was sent to earth to elucidate the way that we should be. What? Like if another MC says, you're a freak, you're a lame butt rapper and your rhymes are weak. I don't get mad and I don't critique. I forgive him and turn the other cheek. I don't blaspheme and I don't brag. I don't cuss and my pants don't sag. I do exude a little Christian swag and I'm proud to be an American. Jesus Christ is a nigga. Let his light shine through ya. Let his love pop a cap in your butt and say hallelujah. Jesus Christ is a nigga. He's a homie MC, JC, you see, he's an honest, caring, peace-loving nigga like me. If you do drugs and you think you're cool, you need to come to Sunday school. Put those drugs in a garbage can. Stand up tall, you're a Christian man. Word up. I'm freestyling. Hit me. Jesus Christ, my nigga. Ήταν λοιπόν το τίτλος του τραγουδιού που έγραψε μάλλον ο πάστορας για να προσεγγίσει τα παιδιά, τα νέα παιδιά στην εκκλησία. Επιτυχημένη κατά με η προσπάθειά του. Ελπίζουμε να τα κατάφερε. Ελπίζουμε να τα κατάφερε, όντως. Μετά και η γυναίκα του, πρέπει να ήταν η γυναίκα του πάστορα. Ναι. Έτσι ήταν ωραίο. Εμείς λοιπόν γελάσαμε αρκετά εδώ.
όση ώρα το παρακολουθούσαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για το βίντεο που μας έστειλες. Και αφού είδαμε και το βίντεο της ημέρας, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ρίχνουμε μια ματιά στα γεγονότα που μας απασχολούν. Και όπως καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή επέτειο του Πολυτεχνείου. 40 χρόνια μετά, λοιπόν, Κυριακή, Νοέμβριο του 2013, και μικροί, όπως είπαμε, και μεγάλοι συμμετείχαν στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, φωνάζοντας το διαχρονικό σύνθημα, που μέχρι και σήμερα φαίνεται πως έχει ακόμα ισχύ: ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και όπως ήταν επίσης φυσικό, ακούστηκαν και μηνύματα κατά του φασισμού της Χούντας. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν εμφανώς περισσότερη από ό,τι πέρσι. Ενώ χιλιάδες πολίτες πήραν μέρος στην καθιερωμένη πορεία, ενώ δεκάδες μπλοκ διαδηλωτών εμφανίστηκαν από διάφορες γωνίες της πρωτεύουσας. Οι φοιτητές με την ματωβαμένη ελληνική σημαία της εξέγερσης έφτασαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Να πούμε ότι η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 8 μετά μεσημβρία. Την ίδια ώρα οι σταθμοί του μετρό που είχαν κλείσει από το μεσημέρι άρχισαν να λειτουργούν. Να πούμε πως τα αστυνομικά μέτρα ασφαλείας που δρομολογήθηκαν για την πορεία της Κυριακής λόγω της 40ης, όπως είπαμε, επετείου από το Πολυτεχνείο, ήταν δρακόντια. Μάλιστα, ήδη από νωρίς είχαν γίνει προσαγωγές για προληπτικούς λόγους. Μέχρι τις 7.30 σημειώθηκαν 149 προσαγωγές. Στις 5 το απόγευμα, η ελληνική αστυνομία υπολόγιζε τους διαδηλωτές στην πλατεία Κλαθόνος σε 8.000, ενώ στα Χάφτια σε περίπου 6.000. Λίγο πριν από τις 4, η αστυνομία υπολόγιζε σε 4.000 έως 4.500 τους διαδηλωτές που βρίσκονταν επί της οδού σταδίου. Την ίδια ώρα η κεφαλή της πορείας πλησίαζε την Αμερικανική Πρεσβεία. Στις 4 και 5 η κεφαλή της πορείας έφτασε στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπου σημειώθηκε μικροένταση μεταξύ των φοιτητών αντίπαλων παρατάξεων για τη σημαία, κάτι που σημειώνεται κάθε χρόνο. Ενώ στις 3 παρά 20 ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέρος της πορείας από το Πολυτεχνείο με κατεύθυνση προς Ομόνοια. Ενώ στις 3 ακριβώς ξεκίνησαν και οι περίπου 150 φοιτητές που κρατούν τη ματωμένη σημαία. Σημειώνεται ότι στις 3 ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος, προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Σε μια ιδιότυπη διαμαρτυρία προχώρησαν και δύο νεαροί, οι οποίοι συμμετείχαν στην πορεία του Πολυτεχνείου. Οι δύο νεαροί αντιπαρατάχθηκαν από την ανθρώπινη αλυσία των αστυνομικών επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου στο Σύνταγμα και εκδίθηκαν από τη μέση και κάτω. Τη φωτογραφία θα την δείτε στα site, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Επίσης, να πούμε πως νωρίτερα, αντιπροσωπεία των αγανακτισμένων μοτοσυκλητιστών Ελλάδας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Μικροεπιστέτεια, βέβαια, να πούμε πως σημειώθηκαν το τέλος της πορείας για το Πολυτεχνείο στα Εξάρχεια. Άνδρες της ομάδας Δέλτα, παρουσία των ΜΑΤ και ανώτερων αξιωματικών της αστυνομίας, επιτέθηκαν χωρίς λόγο σε πελάτες καφενείου στην πλατεία Εξαρχείων. Σύμφωνα με καταγγελίες, έσπασαν με τα κλειόπτα τζάμια από την πόρτα και τράβηξαν έξω τους πελάτες, από τους οποίους συνέλαβαν βιαίως. Υπάρχει και κάποιο απόσπασμα. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε και το απόσπασμα από τα ΜΑΤ που επιτέθηκαν σε θαμόνες καφενείου και επιστρέφουμε. Γράμμα τους! Γράμμα τους! Τους! Τελείωσε, αφήστε το παιδί μόνο! Το παιδί αφήστε μόνο! Τελείωσε, παιδιά! Μπράβο! Μπράβο! Τη ζωή! Ζωή! Σαν την κοπέλα, ρε! Άστε την κοπέλα, ρε! Ζωή, έλα εδώ, ζωή! Σπάσανε τα πάντα, γράμματα. Είδαμε και το απόσπασμα από το καφενείο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και να τονίσω πως η τηλεόραση της Ζούγκλας ήταν στα επεισόδια εχθές, γενικώς στην επέτειο αυτή του Πολυτεχνείου, από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 10 το βράδυ. Όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούγκλα ήταν ο Θανάσης Μιλωνάς,
Οι δημοσιογράφοι μάλλον ήταν ο Θανάσης Μιλωνάς, ο Σωτήρης ο Σκουλούδης, ο Πέτρος ο Σιδερέας. Ενώ να πούμε και μερικούς από τους οπερατέρ, οι οποίοι ήταν εκεί και βοηθούσαν και τους δημοσιογράφους. Ήταν ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης και ο Αντώνης ο Ούστριας. Όπως είπαμε, ήταν από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 10 η ώρα το βράδυ. Όπως κάθε φορά, έτσι και χθες, η τηλεόραση της Ζούγκλας είναι παντού, μέσα σε όλα τα γεγονότα. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε και στη Θεσσαλονίκη, μιας και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας έγιναν συγκεντρώσεις με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. Κορυφώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε την αρχή του τέλους της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Από το απόγευμα, μάλιστα, η αστυνομία είχε περάσει και στη συμπρωτεύουσα με προληπτικές προσαγωγές. Από νωρίς το απόγευμα, αποκλείστηκαν κεντρική σοδή της Θεσσαλονίκης με αφορμή την εξελίξη πορεία για την επέτειο. Στις 6 παρατέταρτο, ένα μπλοκ περίπου 50 ατόμων που ξεκίνησε την ήττα επί της Τσιμισκή, την ίδια ώρα άτομα που ανήκουν στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χημείου. Περίπου στις 6.30 η πορεία της αντιεξουσιαστικής κίνησης κατέβαινε την Εθνικής Αμήνης. Ακολούθησε το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 7 παρα 20 στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους μπήκε το μπλοκ του ΠΑΜΕ. Να πούμε επίσης ότι εκπρόσωποι φοιτητικών παρατάξεων, πολιτικών νεολαίων και κομμάτων βρέθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγώνα των φοιτητών απέναντι στο στρατοκρατικό καθεστώς. Στην Πολυτεχνική Σχολή έφταναν και απλοί άνθρωποι κάθε ηλικίας, είτε που έζησαν στις ταραχώδεις εκείνες εποχές, είτε γονείς με τα παιδιά τους, θέλοντας να τους διδάξουν το μήνυμα των αγώνων εκείνης της εποχής. Βλέπουμε και κάποια πλάνα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο. Επεισόδια επίσης ξέσπασαν και στη διασταύρωση των οδών Όθωνος, Αμαλίας και Γεροκοστοπούλου, όταν άτομα από τα οποία συμμετείχαν στην πορεία που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι εξφενδονίστηκαν προς άντρες των ΜΑΤ, βόμβες, μολότοφ και πέτρες. Η απάντηση των ΜΑΤ ήταν ρήψη δακρυγόνων με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση στο κέντρο της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Να πούμε ότι αυτά έγιναν στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ναι, και πάμε όμως τώρα και στην Καλαμάτα. Όπου ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας οι εκδηλώσεις για την 40η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 23 Μαρτίου η εκδήλωση του ΚΚΕ. Να πούμε πως και τα μέλη του ΠΑΜΕ και της ΚΝΕ πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, ενώ περνώντας έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, φώναξαν αντιφασιστικά συνθήματα.
Παράλληλα, στις 6.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσαν μαζί η ΑΔΔΗ, το Εργατικό Κέντρο και η Πρώτη ΕΛΜΕ, αλλά και άλλα σωματεία για τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο, ενώ ακολούθησε ομιλία και στο τέλος έγινε πορεία και συλλαλητήριο. Να σημειώσουμε επίσης ότι δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας που είχε λάβει η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας για τις εκδηλώσεις και ήδη στους δρόμους της Καλαμάτας βρίσκονταν εκατοντάδες αστυνομικοί. Να δούμε και μερικά όμως και να ακούσουμε μάλλον και ήχο από τα πλάνα που έχουμε από την Καλαμάτα. Ακούσαμε και τα συνθήματα που ακούστηκαν στους δρόμους της Καλαμάτας με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Και σε αυτό το σημείο να πούμε πως σήμερα στις 9 το πρωί είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη του Στουρνάρα με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Έτσι μετά τις χθεσινές αλλεπάλληλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο να δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος με το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων δημοσιονομικών μέτρων, θα πραγματοποιηθεί όπως είπαμε ξεκίνησε το κρίσιμο ραντεβού σήμερα του Υπουργού με την Τρόικα. Στο πλαίσιο αυτό, κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση φέρεται να αποτελούν τα περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα, καθώς επιθυμεί το δημοσιονομικό κενό ύψους 1,3 δις για το 2014 να κλείσει μόνο με διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Να πούμε ότι ως εκ τούτου η ελληνική πλευρά θέτει επιτάπητος πακέτο μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα, το οποίο προσδοκά ότι θα φέρει έσοδα 1,3 δισεκατομμύρια και όχι 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση για το ύψος του δημοσιονομικού κενού. Όχι δημοσιονομικά μέτρα και περικοπές μισθών και συντάξεων, διαρθρωτικές αλλαγές συζητάμε και θέλουμε να προωθήσουμε, τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, εξερχόμενος από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το Οικονομικό Επιτελείο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για μια οριστική συμφωνία με την Τρόικα, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Στουρνάρας. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Είναι δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά πιστεύω ότι τελικά θα βρούμε λύση έγκαιρα. Δουλεύουμε, όπως είπαμε, σκληρά. Σήμερα είμαστε εδώ από το πρωί. Πάντα έχουμε ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά. Συμπλήρωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο πρώτο ζωντανό ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη συνέχεια των θεμάτων αυτών. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών.
το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαστε η πρωινή εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Θα την υπόλοιπη προπομασμένη περίπου μια ώρα ακόμα θα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, Κυριακή. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, στο email μας. Πρώτη ανάρτηση, papakizoukla.gr και στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε πρώτη ανάρτηση με το όνομα πρώτη ανάρτηση, αλλά μπορείτε για να μας ακολουθήσετε και στο Twitter πρώτη ανάρτηση. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο. Η ώρα του λογαριασμού. Ραντεβού στουρνάρα Τρόικας με στόχο να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Και πάμε, Κυριακή, στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Αεροπορική τραγωδία, συντριβή αεροσκάφους Boeing με 50 νεκρούς στη Ρωσία. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, 1973-2013, το σύνθημα μετά από 40 χρόνια παραμένει το ίδιο. Αυτά ήταν λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Και να συνεχίσουμε λίγο το θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων, από το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Όπως είπαμε, το κύριο βάρος των παρεμβάσεων καλείται να σηκώσει και το Υπουργείο Εργασίας, καθώς το δημοσιονομικό όφελος από τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής υπολογίζεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα η κυβέρνηση εκτιμά ότι η αντιμετώπιση της απόκλησης μεταξύ δηλωθησών και καταβληθησών εισφορών θα αποφέρει 350 εκατομμύρια ευρώ. Από τις νέες ρυθμίσεις των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα υπάρξει όφελος 170 εκατομμύρια ευρώ. Από τον συμψηφισμό των οφειλών του ΟΓΑ με τις καταβαλλόμενες αγροτικές επιδοτήσεις θα προκύψει όφελος 85 εκατομμύρια ευρώ και η μείωση της ανασφάλισης της εργασίας λόγω εντατικοποίησης των ελέγχων θα αποφέρει 55 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι από την κοινή εισπράξη εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, το δημοσιονομικό όφελος θα ανέλθει σε 140 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση του καταλόγου είναι το εκτιμόμενο όφελος των 300 εκατομμυρίων ευρώ από την αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω της βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης και διοίκησης. Παράλληλα, να πούμε πως εκτιμάται ότι από την αυστηρή εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο σύνολο του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα προκύψουν 60 εκατομμύρια ευρώ. Από την περικοπή δαπανών σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ θα προκύψει όφελος 100 εκατομμύρια ευρώ. Από τις νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών, το δημοσιονομικό όφελος θα είναι ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ. Να μην ξεχνάμε πως, όπως είπε και η Τρόικα, μη λέτε εκεί έξω ότι δεν θα πάρετε μέτρα, γιατί απλά θα τα πάρετε. Έτσι λοιπόν είχε διαμηνήσει από την πλευρά η Τρόικα στις αρχές του μήνα και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Δούνου του, ο Πολ Τόμσεν.
Σήμερα έρχονται προς τα μέτρα ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, από το Υπουργείο Οικονομικών έρχεται η διευκρίνηση πως δεν πρόκειται για νέα μέτρα λιτότητας, αλλά για διαρθρωτικά. Σημειώνεται ωστόσο πως ούτε τα μέτρα των 1,3 δις φαίνεται να κλείνει τρύπα του δημοσιονομικού κενού, το οποίο υπολογίζεται από τους δανειστές σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πάντως ότι ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρα, σε συνέντευξή του που έδωσε την Παρασκευή στο αμερικανικό SNBC, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η λήψη νέων μέτρων είναι επικίνδυνη. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη διορθωτικών μέτρων που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, τα οποία είναι πρόθυμοι να λάβει, αλλά όχι μέτρα λιτότητας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην προκήρυξη. Στην προκήρυξη της εκτέλεσης, και όταν μιλάμε για την προκήρυξη εκτέλεσης, μιλάμε για την εκτέλεση των δύο νέων παιδιών και το τρίτο παιδί, το οποίο χαροπάλευε στο νοσοκομείο μετά το επεισόδιο που έγινε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Έτσι λοιπόν, η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Μαχόμενες Επαναστατικές Λαϊκές Δυνάμεις ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Καπελώνη, καθώς και το σοβαρό τραυματισμό του Γέροντα, μέλλον της Χρυσής Αυγής, έξω από τα γραφεία του κόμματος, στο Νέο Ηράκλειο το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου. Να πούμε ότι η 18-σέλιδη προκήρυξη ήταν αποθηκευμένη σε στικάκι USB και ο συντάκτης αναλύει τους λόγους της επίθεσης, ενώ αναφέρει ότι το χτύπημα έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά και άλλα καθάρματα μέλη του νεοναζιστικού κόμματος. Άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Ζούγκλα.gr, λέγοντας ότι στο μνημείο των πεσόντων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής υπάρχει ένας φάκελος μέσα στον οποίο βρίσκεται το USB με την προκήρυξη για την ανάληψη ευθύνης της επίθεσης στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Συντάκτης του Ζούγκλα.gr πήγε στο σημείο και βρήκε τη σακούλα όπου υπήρχε ο φάκελος με το USB. Παρακολουθείτε και τα πλάνα φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε η σακούλα. Η προκήρυξη έχει τίτλο «Ανάληψη ευθύνης εκτέλεσης νεοναζί» και χωρίζεται σε 6 θεματικές ενότητες. Να πούμε ότι ο συντάκτης ξεκινά με ένα απόφευγμα του Buenaventura Durruti, Ισπανό αναρχικό, ο οποίος σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 1936 στην Μαδρίτη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης από τους φασίστες του Φράνκο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αφού έγινε σαφές ότι η επίθεση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, τονίζεται επίσης ότι είναι αφιερωμένη στο απαξιωμένο προλεταριάτο από την Αφρική και την Ασία, στον κάθε μετανάστη που λιδωρείται, που είναι διαρκής ρατσιστικός στόχος για να αποτελεί το φτηνό εργατικό δυναμικό. Ο συντάκτης αναφέρει ότι επέλεξαν να χτυπήσουν απλά μέλη της Χρυσής Αυγής και όχι βουλευτές για να στείλουν το μήνυμα ότι στόχος τους θα είναι από εδώ και πέρα οποιοδήποτε πολίτης συντάσσεται με τη Χρυσή Αυγή. Στοχοποιούν την ελληνική αστυνομία γιατί από κοινού και κατά εξακολούθηση συνεργάζονται με τη Χρυσή Αυγή ως ομοούσιοι οι φασίστες, προστάτες και σκυλιά του κεφαλαίου. Οι σφαίρες των 9 χιλιοστών ήταν παραγγελία του βουλευτή τους Μίχου, που είχε δηλώσει ότι μόνο με σφαίρες θα μας σταματήσουν, ενώ κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Νικοδέμβια των συνθήκων της δολοφονίας του Παύλου Φίσα για να μην χρεωθούν οι μπάτσοι κατ' επέκταση και ο ίδιος πολιτικά τη δολοφονία. Μέσα από την προκήρυξη, τα μέλη της οργάνωσης καλούν τους αντιφασίστες σε ένοπλο αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα, χωρίς να αποτελεστεί ο αντικαθεστικός αγώνας, το ανατρεπτικό κίνημα πρέπει να προβεί στην υλική καταστροφή των υλικών υποδομών της Χρυσής Αυγής και να επιτεθεί συντεταγμένα κατά των φυσικών προσώπων της. Σύσσωμη στις ιεραρχίες ηγετών, πυρηναρχών, μελών, στρατιωτών και κεντάβρων. Να τους ανοίγει τα κεφάλαια με σφυρί, να τους κόβει προς παραδειγματισμό το χέρι με δρεπάνι. Στη συνέχεια, ο συντάκτης αναφέρεται αναλυτικά στις επιθέσεις για τις οποίες έχουν κατηγορηθεί μέλη της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας ότι το να ανήκει κάποιος σε μια τέτοια εγκληματική οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή είναι αυτόματα συνεργός, αν όχι και ο ίδιος φυσικός αυτουργός. Να πούμε ότι χαρακτηρίζει τον Νίκο Μιχαλολιάκο Κιπατζή. Γίνεται 2 φορές αναφορά στον Μάκη Βορύδη, ενώ ο συντάκτης κάνει λόγο για γεμπελική προπαγάνδα των ΜΜΕ περί κινδύνου πραξικοπήματος. Από τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη, τις υπόγειες και σκοτεινές συζητήσεις σε συνωμοτικούς κύκλους μέχρι και την αυτοτελή κατάληψη της εξουσίας από τη Χρυσή Αυγή, αυτές οι διαρροές στο αποτέλεσμά τους ορακίζουν την εξουσία και εξυγιαίνουν το προσωπείο της. Γράφει χαρακτηριστικά.
Επίσης, γίνεται αναφορά και στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Παναγιώταρο, για τον οποίο ο συντάκτης υποστηρίζει ότι μαχαίρωσε στην κοιλιά καταληψία έξω από τη Βίλα Αμαλίας και τον χαρακτηρίζει συνέτερο του πράκτορα Βαβίλη. Στην προκήρυξη εμφανίζουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ως έναν σημαντικό χρηματοδότη της Χρυσής Αυγής και κάνουν αναφορά και στον αδελφό του Νίκου Μιχαλολιάκου, τον Τάκη Μιχαλόλια. Στη συνέχεια γίνεται μια πολιτική αναδρομή από το 1974 και μετά με αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα χαρακτηρίζουν συναγωνιστή της Χρυσής Αυγής, τον Καρατζαφέρη και συμπαραστάτη τον Μαρκογιαννάκη. Επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία, στον Υπουργό Οικονομικών αλλά και σε οικονομικούς παράγοντες της χώρας γράφοντας χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείται, έχει επιλέξει για επικοινωνιακή εμπροσθοφυλακή τους καραφασίστες Βορύδη, Κρανιδιώτη, Γεωργιάδη, Δένδια, υπερασπιστές της οικονομικής πολιτικής και σε πλήρη σύμπνοια Υπροβόπουλος, Δασκαλόπουλος, διορισμένος και εγκάθετος αναμεταδότης αυτής της πολιτικής τρόικας, ο Υπουργός Οικονομικών Στουρνάρας. Κάνει μάλιστα λόγο για κοινό αγώνα Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής. Σοβαρή Χρυσή Αυγή έχουμε και λέγεται Νέα Δημοκρατία. Ευρωπαϊκό φασισμό έχουμε και ηγείται ο Αντώνης Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή συνεργάζονταν συνέπιπταν και αλληλοτροφοδοτούνταν από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή έχουν κοινή πολιτική ατζέντα και τους ίδιους εχθρούς. Να πούμε τέλος ότι στο προτελευταίο μέρος της προκήρυξης ο συντάκτης αναφέρεται στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οικονομική κρίση, καθώς και στην άνοδο της ακροδεξιάς σε χώρες της Ευρώπης. Κλείνοντας, υπάρχει σαφής επίθεση και κατά της αριστεράς, την οποία χαρακτηρίζει αφομοιωμένη στο σύστημα επίσημη αριστερά της Καρπαζιάς, που χρόνια τώρα μιλάει για προβοκάτορες και σκοτεινά κέντρα ανομαλίας και που δεν απέτρεψε ούτε αντιστάθηκε στο ελάχιστο στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ενώ στο τέλος της προκήρυξης υπάρχει το σύνθημα «Φωτιά και τσεκούρι στους φασίστες, πόλεμος στον πόλεμο των αφεντικών». Επίσης, να πούμε πως μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη στην ηλεκτρονική σελίδα zoogla.gr. Αν πατήσετε, αν είναι λίγο δύσκολο να βρείτε το θέμα, αν πατήσετε στο κουτάκι της αναζήτησης προκήρυξη, θα σας το βγάλει, μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά. Θα ήταν εύκολο να δούμε κάποια πλάνα από το σημείο που βρέθηκε το στικάκι. Πάμε να δούμε μερικά πλάνα λοιπόν από το σημείο που βρέθηκε το στικάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να πούμε πως και ο Μανώλης Γλέζος έκανε δήλωση για την προκήρυξη, για απελπισμένη προσπάθεια των συντακτών της προκήρυξης τη δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, να ντύσουν με ιδεολογικό μανδύα το εγκλημά τους, κάνει λόγο ο Μανώλης Γλέζος. Όποιοι κι αν είναι, είναι οι καθοδηγητές και οι αυτούργοι. Η απάντηση είναι επαγρύπνηση, τονίζει το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Συγκεκριμένα είπε, δημοσιοποιήθηκαν επιτέλους οι απόψεις των δολοφόνων των πολιτών στο Νέο Ηράκλειο την 1η Νοεμβρίου 2013, αναφέρει ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, και η προκήρυξη που άφησαν αποκαλύπτει ξεκάθαρα το απάνθρωπο ποιόν τους, παρά την απελπισμένη προσπάθειά τους να επενδύσουν ιδεολογικά το έγκλημά τους. Όποιοι κι αν είναι, πέρα από την ταυτότητά τους, ποιος τους όρισε ανακριτές, δικαστές ή εκτελεστές. Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να αφαιρούν την ανθρώπινη ζωή. Η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί συνάρτηση του ανθρωπιστικού πολιτισμικού επίπεδου ενός κράτους. Προσθέτει ο κύριος Γλέζος, για την ταυτότητα των δολοφόνων δίνει δύο εκδοχές. Λέει χαρακτηριστικά, η μία έχει απόλυτη σχέση με το σύστημα της παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Ειδικός κλάδος ασχολείται και επιχειρεί να επιβάλλει σε κάθε χώρα, ακόμα και με δολοφονίες, το καθεστώς της αρεσκίας του. Μερικά στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στο κείμενό τους αποκαλύπτουν αυτή την ταυτότητα. Η άλλη δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τους αυτοαποκαλούμενους αριστερούς. Όσοι όμως αποδέχονται αυτή την εκδοχή, υπογραμμίζει ας αναλογιστούν τι θα συμβεί αν συμφωνήσουμε μαζί τους. Σε ποια κατάσταση θα βρεθεί η χώρα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Καταλήγει ο Μανώλης Γλέζος λέγοντας, όποιοι και αν είναι οι καθοδηγητές και αυτοργοί αυτών των εγκληματικών ενεργειών, μια πρέπει να είναι η απάντηση. Επαγρύπνηση. Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο Μανώλης Γλέζος όσον αφορά την προκήρυξη για την δολοφονία έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Και ας πάμε σε ένα άλλο θέμα.
Όλοι παρακολουθήσαμε το ιστορικό δελτίο της ΕΡΤ που μεταδόθηκε μπροστά από τα μάτια του ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι λοιπόν προσπάθησε κάποιος χρήστης να το ανεβάσει στο YouTube με το όνομα The Press Project. Μόλις το βίντεο ανέβηκε, το YouTube έστειλε μία ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε είτε να αφαιρεθούν τα ηχητικά τμήματα του βίντεο που έχουν πνευματικά δικαιώματα, είτε να επιτραπεί στο YouTube να παίζει στην αρχή του βίντεο διαφημίσεις προκειμένου να αποδώσει στον κάτοχο των δικαιωμάτων το ποσό που του αναλογεί. Η ομάδα του The Press Project έμεινε έκπληκτη όταν συνειδητοποίησε ότι το επίμαχο κομμάτι που επίκειται σε πνευματικά δικαιώματα δεν είναι άλλο από τον εθνικό μας ύμνο που ακούγεται στο τέλος του δελτίου της ΕΡΤ. Σύμφωνα με το YouTube, τα πνευματικά δικαιώματα του κομματιού ανήκουν στην Εταιρεία Διαχείρισης και Διανομής Μουσικής Ιόντα. Η Ιόντα, που πλέον ονομάζεται OHART, ιδρύθηκε το 2003 και διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο συλλογικής διαχείρισης και διανομής μουσικής και ταινιών. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να δούμε και το βίντεο που για το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ακούγεται και ο εθνικός μας ύμνος και επιστρέφουμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Κανονικά στην αποφώνηση λέγαμε ότι ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός όμως, όπως είπε στην αρχή και ο κύριος Πλειός, είναι με το μέρος μας. Και αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, πιο μεγάλη, πιο φωτεινή. Είμαστε εδώ και σας θέλουμε και εσάς κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Ακολουθήσαμε και το τελευταίο δελτίο της ΕΡΤ, το τέλος μάλλον από το τελευταίο δελτίο της ΕΡΤ έξω στο ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, μπροστά από τα ΜΑΤ. Πάντως να πούμε ότι το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι το YouTube αυθαιρετεί ουσιαστικά προκειμένου να καρπώνεται ποσά από διαφημίσεις ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν δικαιώματα, ή αν κάποιος φορέας συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων έχει δηλώσει κάτοχος πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων του εθνικού ύμνου. Θα το δείξει η πορεία ποια θα είναι η εξέλιξη και σε αυτό το θέμα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου κάποιοι άγνωστοι εχθές διάλεξαν την χθεσινή επέτειο για να γεμίσουν με συνθήματα το μνημείο του Πολυτεχνείου επί της Λεωφόρου Δωδώνης. Οι φορείς που πήγαν για την κατάθεση στεφάνων βρήκαν γραμμένα νεοναζιστικά και φιλοχουντικά συνθήματα. Σύμφωνα με το Epirus Gate, με κόκκινο σπρέι έφτιαξαν κέλτικους σταυρούς, σύμβολο που χρησιμοποιούν οι νεοναζί και έγραψαν «Ζήτω η Χούντα και ζήτω η Χρυσή Αυγή». Εν τω μεταξύ, κατά την ίδια πηγή, στην Πρέβεζα για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 περίπου μήνα, άγνωστοι γέμισαν τις κεντρικές οδούς της πόλης με φέι φολάν υπέρ της Χρυσής Αυγής. Βλέπουμε και την εικόνα. Είδαμε και την εικόνα από τα Γιάννενα. Θα ήθελα να περάσουμε. Τον τελευταίο καιρό γενικότερα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις όσον αφορά τις εκλογές. Τις εκλογές μάλλον που κάποιοι ζητούν προώρα. Οι εκλογές που, όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2006. Παρ' όλα αυτά, από δύο νέες δημοσκοπήσεις των εταιριών ΡΑΣ και ΑΛΚΟ καταγράφουν οριακές διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την ελεύθερη πτώση των υπόλοιπων κομμάτων. Έτσι λοιπόν, προβάδισμα 1,6% υπέρ της Νέας Δημοκρατίας δίνει η νέα δημοσκόπηση εταιρείας ΡΑΣ που δημοσιεύει ο τύπος της Κυριακής.
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24,2% εναντί 22,6% του ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η ΑΝΕΛ, Νέα Ανεξάρτητη Έλληνες, με 4,8%, το ΠΑΣΟΚ με 4,6%, η ΔΙΜΑΡ με 3,1%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 1,5% και ο Λάος με 1,3%. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται και στην παράσταση νίκης με 52,2% έναντι 41,7% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός από το 49,2%, ενώ το 33% θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, η πλειοψηφία των πολιτών, το 55,5%, ζητά από την κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία, ενώ το 41,9% επιθυμεί την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Να πούμε ότι την ίδια ώρα σε έρευνα που διενήργησε και η εταιρεία ΑΛΚΟ για λογαριασμό του θέματος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει οριακή πρωτιά 0,4% εναντί της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 25,3% εναντί 24,8% της Νέας Δημοκρατίας και ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 9,9%, το ΠΑΣΟΚ με 5,7%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 6%, το ΚΚΕ με 4,7%, η ΔΙΜΑΡ με 3,8%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 1,9% και η Νέα Ελλάδα του Ανδρέα Λοβέρδου 1,2%. Να πούμε ότι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία θεωρείται ο Αντώνης Σαμαράς με 34% έναντι του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει το 27%. Και να αλλάξουμε θέμα, ας πάμε πάλι στους εκπαιδευτικούς στον ΑΕΗ, όπου νέα 24-ωρη απεργία κήρυξε για σήμερα η Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα συνεδριάζουν και οι σύλλογοι των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΤΕ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την προσφυγή των υπαλλήλων με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί το μέτρο της διαθεσιμότητας. Τα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν στο μεταξύ καταρτήσει πρόγραμμα εξετάσεων και μαθημάτων προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο. Στις προθέσεις των διοικήσεων των δύο ιδρυμάτων είναι να ξεκινήσουν μέσα στη βδομάδα, με το Καποδιστριακό να έχει ορίσει ως ημέρα έναρξης αύριο, Τρίτη 19 Νοεμβρίου. Ωστόσο, και οι 9 σχολές τελούν υποκατάληψη από ομάδες φοιτητών, γεγονός που συνιστά ένα επιπλέον εμπόδιο στην έναρξη των μαθημάτων και των εξετάσεων. Το 2015 φαίνεται λοιπόν πως θα είναι έτοιμη η Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου. Έτσι, τη διαβεβαίωση ότι μέχρι το τέλος του 2015 έδωσε από την Πάτρα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη και ως ομιλητής σε ημερίδα με θέμα τουρισμός, εξοχική κατοικία, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Η Ελλάδα σε μια νέα επενδυτική εποχή. Ο Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, ο κ. Σιμόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε. Τα έργα έχουν ξεκινήσει εδώ και 7 μήνες, αλλά βέβαια κινούνται με αργούς ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα θα κατατεθούν και θα κυρωθούν από τη Βουλή νέες συμβάσεις και πιστεύουμε ότι από τη νέα χρονιά θα επιταχυνθούν σημαντικά οι εργασίες στην Πατρών Κορίνθου, ώστε τις ατέλη του 2015 ή αρχές του 2016 να είναι έτοιμος ο αυτοκινητόδρομος. Παράλληλα, προωθούμε την ένταξη του ΕΣ στο ΕΣΠΑ, τον αυτοκινητόδρομο που ενώνει την Πάτρα με τον πύργο. Και να πάμε, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα στον τίτλο, είναι ο γίγαντας που νίκησε τις σφαίρες. Ναι, ο γίγαντας λοιπόν, ο Μανώλης Καραμανλάκης, επέστρεψε επί σκηνής πριν περίπου μια εβδομάδα για το 19ο πανελλήνιο κύπελο της IFBB στη Λιβαδιά. Υπό τους ήχους του Alexander the Great, οι θεατές σηκώνονται για να επικροτήσουν τον νικητή της ζωής. Η απονομή του κυπέλλου από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης, Ιορδάνη Λεβεντέλη, στον Μανώλη Καραμανλάκη, χαρακτηρίζεται ως η πιο ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή του αγώνα. Ο Μανώλης είναι ο άνθρωπος που τον περασμένο Σεπτέμβριο έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας και κατέληξε στο νοσοκομείο Βόλου. Τελικά τα κατάφερε και στάθηκε εκ νέου στα πόδια του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, περιέγραψε τις στιγμές των διαδοχικών πυροβολισμών σε βάρος του, μέχρι και τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του. Πάμε στο σημείο αυτό να δούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε. Thank you.
ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κόσμο του Σταμάτη. Είναι κάτι παραπάνω από φίλος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Ομοσπονδία, τον κύριο Μουνάζο φυσικά. Σας ευχαριστώ όλους. Δεν καταναλωστώ τον χρόνο σας. Είμαι ανήκει στους αθλητές και στην προσπάθεια που έχουν κάνει. Το χειροκρότημα είναι της αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε και το απόσπασμα από τη βράβευση του Γίγαντα που νίκησε τις σφαίρες. Πραγματικά ταιριάζει απόλυτα ο τίτλος σε αυτό. Και να πάμε σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα αριστεχνικό βίντεο με τα φλαμίγκο της Λευκάδας. Το οποίο απέστειλε στο ζούγκλα.gr ένας αναγνώστης, λέγοντας πως «Γεια σας, λέγομαι Κώστας Κολοβός», να πούμε το όνομα του αναγνώστη που το έστειλε, «και είμαι ένας από τους αναγνώστες του site σας. Μαζί με την Ρώσα Μαλώνα έχουμε φτιάξει ένα μικρό βίντεο με φλαμίγκο, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη Λευκάδα εδώ και 1,5 μήνα», αναφέρει. Πάμε να δούμε αυτό το όμορφο βίντεο και επιστρέφουμε. Είδαμε και αυτό το βίντεο του κύριου Κολοβού και της κυρίας Μαλώνε, πολύ όμορφο βίντεο. Και να πάμε όμως και στα διεθνή θέματα που μας απασχολούν, μιας και εχθές έγινε συντριβή ενός Boeing, ενώ τα θύματα ανέρχονται σε 50 στην Ρωσία. Λοιπόν, να πούμε ότι το αεροσκάφος αυτό, Boeing 737, συνετρίβει κατά την προσγείωσή του στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 50 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Το αεροσκάφος της τοπικής αεροπορικής εταιρείας Tatarstan, το οποίο εκτελούσε την πτήση U-36-3 από την Μόσχα, έκανε την τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια να προσγειωθεί
και εξεράγει όταν προσέκρουσε στον διάδρομο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το Boeing έχασε ύψος με μεγάλη ταχύτητα και η δεξάμενη των καυσίμων του εξεράγει κατά την πρόσκρουση. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, εκτίμησε ότι το δυστύχημα πιθανόν οφείλεται σε σφάλμα του πιλότου. Ανάμεσα στα θύματα φέρεται να είναι και ο γιος του Προέδρου του Ταταρστάν, Ρεστέμ Μινιχάνοφ, ΙΡΕΚ, σύμφωνα με έναν κατάλογο των επιβατών, ο οποίος αναρτήθηκε σε ειδησιογραφικούς ισοτόπους και η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε από την τοπική κυβέρνηση. Ας πάμε να ακούσουμε όμως και φυσικό ήχο. Έχουμε φυσικό ήχο από το βίντεο. Είδαμε και το απόσπασμα από το βίντεο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα και να πάμε όμως στη Συρία όπου νεκρή είναι αξιωματική από βομβιστική επίθεση. Τουλάχιστον 31 στρατιωτικοί ανάμεσα στους 4 ανώτεροι αξιωματικοί σκοτώθηκαν χθες σε βομβιστική επίθεση εναντίον βάσης των ένοπλων δυνάμεων της Συρίας κοντά στην Δαμασκό, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τρεις στρατηγοί και ένας υποστράτηγος είναι ανάμεσα στους 31 στρατιωτικούς οι οποίοι σκοτώθηκαν σε μια βομβιστική επίθεση η οποία προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτηρίου σε στρατιωτική βάση στη Χαράστα. Δήλωσε το γαλλικό πρακτορείο ο διευθυντής αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν. Η στιγμή που έγινε αυτή η επίθεση είναι σημαντική, καθώς ο στρατός του Σύριου Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ διεξάγει ευρείας κλίμακας εκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των ανταρτών γύρω από την Δαμασκό, είπε ο ίδιος. Κατά τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, η βόμβα είχε τοποθετηθεί είτε στο εσωτερικό του κτηρίου ή κάτω από το κτίριο σε μια στοά, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ίδιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, γεγονός το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι οι αντάρτες είχαν καταφέρει να περισφρήσουν στη συγκεκριμένη βάση του Συριακού στρατού. Και να πάμε στην Κίνα, σε κάτι πιο περίεργο, όχι τόσο δυσάρεστο, μιας και έγινε μια γκάφα. Οι υπεύθυνοι ενός κινηματογράφου στη Σαγκάη πρόσφατα χρησιμοποίησαν κατά λάθος ως αφίσα για την ταινία επιστημονικής φαντασίας Thor Σκοτεινός Κόσμος ένα σατυρικό κολλάζ από το διαδίκτυο με τον ομώνυμο υπερήρωα της Marvel να αγκαλιάζει τρυφερά τον σατανικό αδελφό του Λόκι. Η αφίσα που θα την δούμε και στη συνέχεια παρουσιάζει τους δύο χαρακτήρες σε μάλλον ρομαντικές στιγμές με τον Λόκι, τον υποδίωτο Τόμ Χίντελσον, να έχει κουλουριαστεί στο στήθος του Θόρ και να φαίνεται ότι το απολαμβάνει. Δεν υπάρχουν όμως ουσιαστικά πληροφορίες για το πώς συνέβη αυτό το κραυγαλαίο, θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ βλέπουμε και την λάθος. Κανονική την αφίσα. Μια κοπέλα είναι στην κανονική αφίσα. Στάζομαι ο σατανικός αδελφός Λόκι, λοιπόν. Πάντως, όσοι ήλπιζαν ότι η ταινία θα εξερευνούσε νέα μονοπάτια με το Thor να αφήνει την αγαπημένη του Jane Foster για την αγκαλιά του Loki σε ένα Brokeback Mountain επιστημονικής φαντασίας, θα περιμένουν μάλλον πολύ ακόμη. Μη σου πω ότι ίσως και για πάντα. Να πούμε πάντως ότι η νέα ταινία του ήρωα του Thor και σκηνοθέτη τον Alan Taylor της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones θα προβληθεί στις σκοτεινές αίθουσες στην Ελλάδα στις 21 Νοεμβρίου. Ωραία, λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο θέμα όπου φαίνεται ότι η κατάθλιψη είναι μία από τις κυριότερες, ας λέγαμε, ασθένειες που ταλαιπωρούν αν όχι όλο τον κόσμο. Όλοι παίρνουν κατά περίοδους τέτοιου είδους καταθλίψεις. Περνάμε όλοι σίγουρα τις καταθλίψεις μας. Πάντως φαίνεται πως η κατάθλιψη γερνάει πρόωρα το σώμα. Θα πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μάθουμε πώς η κατάθλιψη γερνάει το σώμα.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Είμαστε εδώ πέρα και συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-55-500. Να μας στέλνετε τα email σας, το κάνω στο πρώτη ανάρτηση, papakizoungla.gr. Καθώς μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, ψάχνοντας την αναζήτηση πρώτη ανάρτηση, και να μας ακολουθήσετε και στο Twitter, επίσης πρώτη ανάρτηση. Και να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το zoungla.gr. Φαίνεται λοιπόν πως συγκινητική είναι η ανταπόκριση για τη Μυρτώ. Σε χρόνο ρεκόρ συγκεντρώθηκε το ποσό για το ειδικό μηχάνημα επικοινωνίας. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο. Η ώρα του λογαριασμού, ραντεβού τουρνάρα Τρόικας με στόχο να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο, αεροπορική τραγωδία, συντριβή αεροσκάφους Boeing με 50 νεκρούς στη Ρωσία. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας zoungla.gr, και να πάμε στο θέμα που αφήσαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, που φαίνεται πως η κατάθλιψη γερνάει πρόωρα το σώμα. Η κατάθλιψη μπορεί να μας γερνάει πριν την ώρα μας, καθώς επιταχύνει τη διαδικασία γύρανσης στα κύτταρα του σώματος, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Πειράματα στο εργαστήριο έδειξαν ότι τα κύτταρα έμοιαζαν γερασμένα από βιολογικής πλευράς σε άτομα που έπασχαν από μείζωνα, σοβαρή δηλαδή κατάθλιψη, ή την είχαν εκδηλώσει κατά το παρελθόν. Να πούμε ότι οι εμφανείς διαφορές έναντι της κυταρικής γύρανσης που λέγεται μήκος των τελομερών δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από άλλους παράγοντες, όπως το κάπνισμα, γράφουν επιστήμονες από την Ολλανδία στην επιθεώρηση Molecular Psychiatry. Οι ερευνητές βασίζουν τα ευρήματά τους σε περισσότερους από 2.000 εθελοντές. Οι ειδικοί γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι οι πάσχοντες από σοβαρή κατάθλιψη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από σοβαρή κατάθλιψη να εκδηλώσουν νοσήματα που σχετίζονται με την ηλικία, όπως ο καρκίνος αλλά και η καρδιοπάθεια. Ωστόσο, έως τώρα πίστευαν ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι ασθενείς συχνά υιοθετούν ανθυγιεινές συμπεριφορές, όπως η κατάχρηση αλκοόλ και η αποφυγή κάθε είδους φυσικής δραστηριότητας. Υποψιάζονταν όμως ότι μπορεί να υπάρχουν και βιολογικά αίτια. Για να διερευνήσουν το θέμα, ο Δόκτωρ Τζόσιν Βερχέβεν από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βράιχ στο Άμστερνταμ και η συναδελφή του από τις ΗΠΑ εξέτασαν στοιχεία από 2.407 εθελοντές. Να πούμε ότι οι 1.095 έπασχαν από μείζωνα κατάθλιψη, οι 802 είχαν ιστορικό μείζωνος κατάθλιψης και οι 510 ήταν υγιείς συνομήλικοί τους. Όλοι έδωσαν δείγματα αίματος για να αναλύσουν οι ερευνητές τα κύτταρά τους στο εργαστήριο. Όπως όμως διαπίστωσαν, οι νυν και οι πρώην ασθενείς είχαν πολύ βραχύτερα τελομερή από ό,τι οι συνομήλικοί τους, οι οποίοι ουδέποτε ξεδήλωσαν κατάθλιψη. Τα τελομερή και οι άκρες των χρωμοσωμάτων που τα προστατεύουν από τις βλάβες, ειδικοί, να πούμε συχνά, τα παρομοιάζουν με τις πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών που τα εμποδίζουν να ξεφτύσουν. Καθώς περνάνε τα χρόνια, τα τελομερή κοντένουν. Κοντένουν και τα κύτταρα γερνάνε. Η μέτρηση της βράχυνσης αποτελεί έναν τρόπο αξιολόγησης της γύρανσης των κυττάρων. Προγενέστερες, μάλιστα, μελέτες έχουν συσχετίσει τα κοντά τελομερή με αυξημένο κίνδυνο εκδηλώσεως νοσημάτων, καθώς και με αυξημένη επιρρέπεια σε λοιμώξεις. Οι επιστήμονες πιστεύουν επίσης ότι σχετίζεται με τον πρόωρο θάνατο. Η μελέτη έδειξε πως ακόμα οι εθελοντές με την πιο σοβαρή και πιο παρατεταμένη κατάθλιψη είχαν τα βραχύτερα τελομερή από όλους. Οι παρατηρούμενες συσχετίσεις δεν άλλαξαν όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορεί να γεράσουν πρόωρα τα κύτταρα. Τα ευρήματα αυτά τους κάνουν να εκτιμούν ότι η βράχυνση των τελομερών αποτελεί συνέπεια της αντίδρασης του σώματος στην κατάθλιψη και ότι τελικά η σοβαρή κατάθλιψη γερνάει πρόωρα κατά αρκετά χρόνια, όπως γράφουν το σώμα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε. Διαβάσαμε στο Γόβα Στιλέτο, στο govastileto.gr, μπορείτε να μπαίνετε για όλα τα θέματα, είτε εσείς που μπορεί να είστε μαμάδες, έχει πάρα πολύ ωραίες συμβουλές για μαμάδες, για θέματα υγείας, να διαβάζετε όλα τα τελευταία θέματα του lifestyle. Διαβάσαμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο λέει πως το άγγιγμα σκανάρει την περιοχή του πόνου και τον απαλύνει. Έτσι λοιπόν διαπίστωσαν οι ερευνητές. Παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και το πρωτοσέλιδο που γυρίζει στο govastileto.gr. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πρωτοσέλιδο τη δόκη ονομικού από το χθεσινό βραδινό Dancing with the Star. Και πάμε λοιπόν να διαβάσουμε αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Όπως λέει, δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι άνθρωποι τείνουν ενστικτοδός να αγγίζουν με το χέρι τους το σημείο που πονούν. Διαπιστώνουν
μετά από μια νέα βρετανική έρευνα. Το άγγιγμα αυτό, όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, μπορεί να απαλύνει τον πόνο ακόμα και σε σημαντικό βαθμό, επειδή βοηθά τον εγκέφαλο του ατόμου να σχηματίσει καλύτερη εικόνα για το σώμα του. Ο πόνος, όπως λέει, είναι μια πολύπλοκη προσωπική εμπειρία και δεν σχετίζεται μόνο με τα σήματα που λαμβάνει ο εγκέφαλος από τα αισθητήρια όργανα και τα περιφερειακά νεύρα, αλλά με τον τρόπο που ο εγκέφαλος ενοποιεί αυτά τα σήματα σε μια συνεκτική αναπαράσταση του σώματος ως συνόλου. Το άγγιγμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, επιτρέπει στον εγκέφαλο να σχηματίσει μια συνεκτική εικόνα του σώματος και αυτή η αντίληψη συμβάλλει στην άμβληση του πόνου. Έτσι εξηγείται μάλιστα και το γεγονός πως το κόλπο δεν πιάνει αν κάποιος άλλος αγγίζει το σημείο του πόνου. Οι ερευνητές υπέβαλαν εθελοντές σε δοκιμασίες που προκαλούν πόνο και μέτρησαν την αντίληψη του πόνου. Διοπίστωσαν πως όταν οι εθελοντές άγγιζαν με το ένα χέρι τους το σημείο που πονούσαν, ο πόνος μειωνόταν αισθητά μέχρι και 64%. Η ανακάλυψη εκτιμάται πως μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Πως το άγγιγμα λοιπόν μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου πόνου. Διαβάζω όμως πολύ ενδιαφέροντα άρθρα όμως στο Γόβα Στιλέτο. Και να περάσουμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, και γιατί οι γυναίκες λαχανιάζουν πιο εύκολα από τους άντρες. Οι μικρότεροι είναι οι πνεύμονες των γυναικών από ότι των ανδρών, με αποτέλεσμα οι μύστους του διαφράγματος να εργάζονται σκληρότερα, ειδικά κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ή της κοπιαστικής σωματικής εργασίας, και να λαχανιάζουν ευκολότερα σύμφωνα με καναδική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Experimental Physiology. Ερευνητές λοιπόν του Πανεπιστημίου McGill με επικεφαλής τον Dr. Dennis Jensen μελέτησαν τη λειτουργία του διαφράγματος και διαπίστωσαν ότι αυτό υποχρεούται να κινηθεί πολύ πιο έντονα στις γυναίκες, ώστε να αντισταθμίσει το μικρότερο μέγεθος των πνευμόνων. Οι επιστήμονες σύγκριναν 25 υγιείς γυναίκες και 25 υγιείς άντρες, ηλικίας 20 έως 40 ετών, που εξασκούνταν σε ποδήλατο. Η ειδική συσκευή κατέγραφε πόσο βαθιά και πόσο γρήγορα ανέπνεαν σε διαφορετικά επίπεδα έντασης της άσκησης. Παράλληλα όμως καταγράφονταν και τα ηλεκτρικά τους σήματα που στέλνονταν στους μυς του διαφράγματος για να ελέγξουν την κίνησή του. Αυτή η ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών ήταν σαφώς πιο έντονη στους γυναικείους πνεύμονες. Σύμφωνα με τον Dr. Jensen, το βιολογικό μειονέκτημα των μικρότερων πνευμόνων εξηγεί γιατί οι γυναίκες όταν έχουν προβλήματα υγείας, όπως βρονχίτιδα, εμφυσήματα ή καρδιοπάθειες, εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα δύσπνοιας σε σχέση με τους άντρες. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία άρθρα στο govastileto.gr. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο, γιατί όπως σας είπαμε το govastileto είναι ένα site στο οποίο μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές συμβουλές και για εσείς που είστε νέες μαμάδες ή πρόκειται να γίνετε νέες μαμάδες. Το άρθρο αυτό που θα διαβάσουμε τώρα αφορά τις γυναίκες αυτές που πρόκειται να γίνουν μαμάδες, μιας και μια νέα έρευνα έδειξε πως όταν οι γυναίκες προσπαθούν να ελέγξουν την εποχή που θα γεννήσουν το παιδί τους. Όπως λέει, οι σημερινές γυναίκες νιώθουν συχνά την ανάγκη να ελέγχουν τα πάντα γύρω τους. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι ένα από τα πράγματα που επιθυμούν είναι να ελέγξουν ποιος θα είναι και ο μήνας που θα αποκτήσουν τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, στην έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία και δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό site Presswire, οι μισές σχεδόν από τις γυναίκες που συμμετείχαν δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επιλέξουν οι ίδιες πότε θα γεννήσουν. Το 20% επέλεξε τον Ιούνιο ως τον ιδανικό μήνα για να συμβεί αυτό, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να λείψουν από την εργασία τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό παρόλο που σύμφωνα με έρευνα του Βρετανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Σπουδών, τα παιδιά που γεννιούνται το καλοκαίρι έχουν συνήθως μειωμένες σχολικές επιδόσεις και είναι πιο πιθανό να μην συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε σχέση με όσα παιδιά γεννιούνται τις άλλες εποχές του χρόνου. Αντίθετα σε ό,τι αφορά τις επιλογές των γυναικών, ο λιγότερος δημοφιλής μήνας είναι ο Νοέμβριος, τον οποίο τον επέλεξε μόνο το 2,2%. Αυτά τα λοιπόν και τα αποτελέσματα της έρευνας για τη γέννηση των παιδιών, πιο μάλλον το μήνα που θέλετε εσείς να γεννήσετε. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολλά άρθρα για όλες εσάς τις γυναίκες και τα θέματα του lifestyle. Όσον αφορά όμως τα θέματα της επικαιρότητας, της ελληνικής κοινωνίας, της πολιτικής ζωής του τόπου μας ή και της διεθνούς κοινής,
θα μπορείτε να μπείτε και να ψάχνετε όλα αυτά που θέλετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoukla.gr. Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί η εκπομπή ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπατινάκη. Από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, την Κυριακή Τσανικίδη αλλά και την Νικολέτα Τσίκου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. We'll be right back.